Κύριε Τζίμα, έχει τεθεί ένα θέμα στο δημόσιο διάλογο ότι και οι συναυλίες μιλάνε γενικώς για την ειρήνη και δεν μιλάνε συγκεκριμένα για την Ουκρανία και τα βέλη έχουν πιάσει και το κουκουέ. Αυτά, ότι δεν μιλάτε, μιλάτε για, για υπεριαλιστικό πόλεμο γενικώς και αορίστως. Ξέρετε, την επόμενη ακριβώς μέρα από την στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία, το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι μόνο καταδίκασε την επέμβαση κατά θέα, αλλά βρέθηκε και έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία, διαδηλώνοντας, αν θέλετε, υπέρ του Ουκρανικού λαού, ο οποίος δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε ένα σάκο του μπόξ, και χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο στην επιφάνεια. Αν θέλετε, το σημερινό επεισόδιο, αυτό το σημερινό τραγικό επεισόδιο της πολεμικής αναμέτρησης και της επέμβασης στην Ουκρανία δένει με όλη την προηγούμενη περίοδο που κυριολεκτικά έχουμε ένα ράλι θανάσιμο ανταγωνισμών ανάμεσα σε δύο μεγάλα συγκροτήματα αντίπαλα, τη Ρωσία από τη μία που θέλει να επεκτείνει την επιρροή της στην περιοχή και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, που και αυτοί όλο το προηγούμενο διάστημα με μια συγκεκριμένη πολιτική έχουν περικυκλώσει με την περιβόητη αντιπυραυλική ασπίδα την ασπίδα, επεκτείνονται προς Ανατολάς κτλ. Φυσικά το τραγικό ή το ειρωνικό, θα λέγαμε, αν δεν ήταν τα γεγονότα τόσο τραγικά της υπόθεσης, είναι ότι μιλάμε για ένα λαό ή για δύο λαούς που μέχρι πριν 30-31 χρόνια ζούσαν αδελφωμένοι στα πλαίσια του σοσιαλιστικού κράτους της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά ακόμα και αν δεν θέλετε να πάμε σε αυτή την περίοδο, που ευχαρίστω να συζητούσαμε και αυτή, σήμερα είναι για μας ιδιαίτερα κρίσιμο να σταθούμε πέρα στο συγκεκριμένο ζήτημα του πολέμου του συγκεκριμένου και στο ποια πρέπει να είναι η στάση δική μας. Ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, απέναντι σε ένα πόλεμο που όλα δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να πάρει πιο γενικευμένα χαρακτηριστικά. Και από αυτή τη σκοπιά, όπως είμαστε σαφείς και κάθετοι απέναντι στη συγκεκριμένη επέμβαση, αντίστοιχα είμαστε σαφείς και κάθετοι σε σχέση με την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο. Και μάλιστα εκτός από τη σημερινή συναυλία, γιατί καλό είναι να τοποθετούνται οι καλλιτέχνες, λένε τη γνώμη τους. Υπερασπίζουν τη γνώμη τους αυτοί, υπερασπίζουν τους συναδέλφους τους που βρέθηκαν στα πλαίσια αυτής της προπαγάνδας, αν θέλετε, και στα πυράδα διάφορων δημοκρατικών μέτρων. Να μην ανοίξουμε εδώ την κουβέντα για τα μπαλέτα Μπολσόη και τα υπόλοιπα. Θα ήθελα όμως να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στο ριζοσπάστη 1200 ονοματεπώνυμα καλλιτεχνών, οι οποίοι συνυπογράφουν όχι διακήρυξη του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά ψήφισμα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, που υπογράφουν καλλιτέχνες και άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης, οι οποίοι παίρνουν σαφή θέση και απέναντι στην καταδίκη και απέναντι στην εμπλοκή της χώρας. Μάλιστα. Η οποία, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι καθημερινή. Αεροπλανοφόρα πηγαίνουν έρχονται στο Αιγαίο, στρατιωτικό υλικό αποστέλλεται. Είναι ένα ερώτημα ποια είναι η παραπέρα δεσμεύση και εμπλοκή της χώρας αυτή τη στιγμή και με ενστόλους. Και εδώ είμαστε να πάρει θέση συνολικά ο ελληνικός λαός. Ήδη οι εργαζόμενοι παίρνουν, οι φοιτητές παίρνουν, γιατί έξω από την κυρία Μποφίλιου ήταν και δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι εκεί στη συναυλία που διοργανώθηκε. Την καλύψαμε, κύριε Τζίμα. Να λέμε λοιπόν και αυτό. Παίρνουν θέση ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας. Όπως πήραν θέση αντίστοιχα και πριν 20 χρόνια μέρα που είναι 23 χρόνια Ιουγκοσλαβία, για την επίσημη επέτειο των βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία, που όπως θυμάστε με αντίστοιχα προσχήματα διεξήχθη μια αντίστοιχη πολεμική επέμβαση με δεκάδες βομβαρδισμούς σε μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκής χώρας. Τώρα, κύριε Τζίμα, θέλω να πάμε και στα θέματα της ακρίβειας. Δείξαμε νωρίτερα έναν λογαριασμό και φούντωσε πολύ η κουβέντα εδώ. Ένα λογαριασμό μιας οικογένειας, μιας λαϊκής οικογένειας, ζευγάρι, δύο παιδάκια, μένουν στα 55 τετραγωνικά και τους ήρθε ο λογαριασμός 1.100 ευρώ. Και από αυτά τα 1.100 ευρώ, τα 850 είναι ρήτρα αναπροσαρμογής. Και εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Τζίμα, σε συνθήκες καπιταλισμού που έχουμε, έτσι, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Καταρχήν, σίγουρα πρέπει να καταγγελθούν οι συμβάσεις των ρητρών αναπροσαρμογής. Να μπει ένα πλαφόν στην κιλοβατόρα, που αυτή τη στιγμή ως χρηματιστηριακό είδος, να θυμίσουμε για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, εκτινάσεται διαρκώς. Ήδη από πέρσι μιλάμε για 400 περίπου 100% άνοδο. Επίσης υπάρχουν και μια σειρά άλλα μέτρα.
Σας πω, μας έλεγε ένας επαγγελματίας, μιας που ήταν ο κύριος Καβαθάς, πριν στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ που βλέπετε από την αρχή την εκπομπή, κύριε Τζίμα. Βέβαια, άλλη μόνο. Να μπορούμε να παρακολουθήσουμε ευχαριστώ και την θέρμα. Συζήτηση, γιατί έχει μια συνέχεια η συζήτηση. Συμφωνώ μαζί σας. Ότι στα 2.000 λίτρα ευρώ για 1.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, πάνω από το 50% είναι ο φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως και άλλες κυβερνήσεις, συνήθως τα λεφτόδεντρα τα θυμούνται σε όσο αφορά τη στήριξη των λαϊκών στρωμάτων, των επαγγελματιών, των μισθωτών. Γιατί ξέρετε, αυτό γιατί γίνεται, λέτε. Είναι ένα ερώτημα να το απαντήσει και ο καθένας που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, εκτός από τα χρήματα αυτά που χρειάζεται να δοθούν για τη στήριξη, που να πούμε, ο κόσμος τα έχει πληρώσει και θα τα πληρώσει φέτος με 45-50 δις άμεσων και έμεσων φόρων. Έχει προπληρώσει ο κόσμος τη στήριξη που καλείται σήμερα η κυβέρνηση να καταβάλει. Φόροι πάντως είναι λιγότεροι, κύριε Τζίμα, που πληρώνει φέτος ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, δέστε λίγο, δέστε λίγο τα μεγέθη. Θα ήθελα να πω, δεν σας ακούω, είμαι και μέσω Skype. Θα ήθελα να προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Ελάτε, κύριε Τζίμα. Αν είναι εύκολο. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι την ίδια στιγμή κυκλοφορούν κυριολεκτικά δισεκατομμύρια που επίσης βάλουν τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας προς όφελο της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Παράδειγμα, η μείωση της φορολογίας των νομικών προσώπων. Ο ειδικός φόρος ακίνητης περιουσίας, όπως έχει ψηφιστεί 20 χρόνια και δεν εφαρμόζεται. Το αφορολόγητο στους εφοπλιστές. Γνωστό, το λέμε τη σπάση, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που δεν ισχύει. Υπάρχουν μια σειρά άλλοι φόροι από τους οποίους απαλλάσσονται μεγάλες επιχειρήσεις σήμερα. Φόροι υπεραποσβέσεων. Και βέβαια, να θυμίσουμε την ώρα που συζητάμε αν θα είναι 1,1 ή 1,3 δις ή 1,5 ή 1,250 η στήριξη προς τον ελληνικό πληθυσμό. 32 δισεκατομμύρια μοιράζονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 11 με τον Αναπτυξιακό Νόμο. Κάμποσα δισεκατομμύρια κοστίζουν οι υπογραφές, κάθε υπογραφή και ένα δισεκατομμύριο για τις φρεγάτες που υπογράφτηκαν πριν λίγες ώρες και ούτω καθεξής. Καλύτερα να μην τις πάρουμε, η Τουρκία είναι πολύ σημαντικό. Άρα εδώ λοιπόν, το θέμα είναι τι θα τις κάνουμε τις φρεγάτες, κύριε Μάρκο. Όχι, λέω να μην τις πάρουμε. Δεν χρειάζεται τα αεροπλάνα. Άρα κάνετε ό,τι κάναμε και τα πειραπλικά. Βούτυρο αντί για κανόνια. Εξάλλου ο πλανήτης είναι ήρεμος τώρα, δεν έχει προβλήματα. Έλληνες αξιωματικοί και ένστολοι εκτός συνόρων της χώρας, τι να τις κάνουμε. Χρήστο, παρακαλώ, παρακαλώ να ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Τους είδαμε στο Σάχελ, ήδη έχουν φύγει και τρέχουν μέσα στις ερήμους, όπως λέγανε κάποιοι. Χρήστο, το ερώτημά σου στον κύριο Τζίμα. Τιμή της ενέργειας. Κύριε Τζίμα, είναι ο Χρήστος ο Ξανθάκης, κύριε Τζίμα, ο συνάδελφος. Σε σχέση, μιας και δείξαμε, βλέπετε την εκπομπή, δείξαμε αυτό το λογαριασμό, ο οποίος ήταν, είχε τρυπήσει το ταβάνι. Σε σχέση με τα λιγνητικά εργοστάσια, επειδή μια σειρά από άλλες δυτικές χώρες, ας πούμε ότι είναι δυτική χώρα και η Ελλάδα πρώτο Θεός, δεν τα κλείσανε με τέτοια έτσι, πρεμούρα που τα κλείσαμε εμείς. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε καθυστερήσει λίγο, να έχουμε φροντίσει, ξέρω εγώ, όπως τα ανοίξαμε το καλοκαίρι που δεν είχαμε ρεύμα γιατί τρέχανε τα ερκοντήσια με τον καύσωνα, να τα τρέξουμε και τώρα. Ρωτάω. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο για να μπορούσαμε να το απαντήσουμε πιο ολοκληρωμένα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εδώ και δύο περίπου δεκαετίες υλοποιείται σταδιακά και με μεγάλη συνέπεια από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις μια συνολικότερη στρατηγική μετάβασης πράσινης απελευθέρωσης της ενέργειας συνολικότερα. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σειρά νόμους ανθρώπων. Έχει οδηγήσει στο να είναι ο λιγνίτης ακριβό καύσιμο. Έχει οδηγήσει στο να αγοράζουμε ακριβά φυσικό αέριο και άλλο καύσιμο. Έχει οδηγήσει στο να είναι χρηματιστηριακό είδος ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό, θα μου επιτρέψετε, έχει γίνει με τη συμβολή όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Μόλις το 2018 η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενέταξε το χρηματιστήριο, το συγκεκριμένο είδος, στην εθνική νομοθεσία. Αυτό δεν κάνει τη Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε έτσι, λιγότερο ένθερμη στη συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, γιατί πρόκειται για ένα γενικότερο στόχο. Ωστόσο, και ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αν η πολιτική απελευθέρωσης ενέργειας, που ξέρετε και σήμερα συστήνεται ως φάρμακο, απλά δεν θα αγοράζουμε φυσικό αέριο, θα αγοράζουμε LNG που θα είναι πιο ακριβό. Υγροποιημένο φυσικό αέριο. Λοιπόν, ναι. No, yes, αν είναι αυτή η λύση ή είναι η λύση μια σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, ναι, που λυγνύεται μέσα αυτούς, και άλλα, έτσι, και άλλα ορυκτά έχει η χώρα μας, όπως το Μικέλιο,
Λάρκο. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για τη Λάρκο. Να μας πει για τη Λάρκο. Και με αυτό να κλείσουμε όμως, γιατί ο χρόνος μας είναι... 7-8 φορές πάνω. Η κυβέρνηση να μας πει για τη Λάρκο. Άρα να μας πείτε εσείς πώς χρεοκόπησε η Λάρκο και πληρώνουμε τόσο πολλά. Είναι παλιά ιστορία η χρεοκοπία της Λάρκο, αλλά πριν... Και τα πρόστιμα. Εδώ έχουμε φιλοξενήσει τους εργαζόμενους, τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της Λάρκο. Κύριε Μαρκόπουλε, να μιλήσει ο άνθρωπος που είναι μακριά. Όχι, λέγεται ο κύριος Γιάννης. Ωστόσο, θα ήθελα να πω... Σέβομαι τον σχεδιασμένο όλων των πηγών ενέργεια. Μιλάτε εσείς για διαχείριση με 350 εκατομμύρια δάνεια. Κλεψιμένα. Κύριε, δεν τον ακούω εγώ τον κύριο Τζίμα. Μιλάτε εσείς για διαχείριση. Και δεν τρέπεστε. Συγγνώμη, το ξέρω, κύριε Τζίμα. Αφήστε με να ακούσω τον άνθρωπο. Κύριε Τζίμα, έχετε το λόγο. Επαναλάβετε, παρακαλώ. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια και αυτή στρέφεται σήμερα ενάντια στους τηλεθεατές μας, ενάντια στο λαϊκό κόσμο, στους εργαζόμενους και βέβαια και ενάντια στους επαγγελματίες. Μάλιστα. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι και σε σχέση με τους επαγγελματίες θα μπορούσαν να πάρθουν ορισμένα μέτρα. Στο βαθμό βεβαίως που και αυτά δεν θα υποτεθούν στο στενό κορσέ των λευτόδεντρων που περιγράφαμε πριν. Μάλιστα. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες, για όσους θυμούνται και όλοι μας εδώ θυμόμαστε, μέχρι το 2010 είχαν αφορολόγητο όριο. Ήταν ενταγμένοι στο αφορολόγητο όριο. Επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει στα συρτάρια των τριών τουλάχιστον τελευταίων κυβερνήσεων πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος που μιλάει για 30% των διαγραφών των χρεών τους στην εφορία, στις τράπεζες. Ας μείνουμε για την εφορία. Πόσο θα και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ. Όλα αυτά λοιπόν. Όχι, όχι, μία απλά ερώτηση. Πόσο θα κοστίσει αυτό. Κύριε Τζίμα, περίπου πόσο κοστίζει αυτή η πολιτική σε λιγότερο από ό,τι κοστίζει μια από τις τρεις φρεγάτες που αγοράζετε κι εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε μια πολιτική διαφορά. Εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε. Είναι αυτό σκοπός η άμυνα για μας. Εντάξει, έχουμε μια διαφορά. Κύριε Τζίμα, έχετε το λόγο για να κλείσετε. Το πιάτσικο είναι αυτό. Το πιάτσικο τη χώρα. Σας παρακαλώ, κύριε. Ελάτε. Και έχετε μετατρέψει τη χώρα μας σε πρωταθλήτρια των εξοπλισμών. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα συζητάμε αν σε ένα κέντρο υγείας ή αν σε ένα σχολείο υπάρχουν οι απαραίτητοι εργαζόμενοι. Εγώ να πάρουμε 30 φύλλα κατά της τουρκικής προκλητικότητας. Να τους δίνουμε 30 φύλλα στους Τούρκους. Θα προσκρίνουν οι κυβερνήσεις και δεν βλέπουν τη λαϊκή πλέμπα, το λέω χαριτολογώντας, τον κόσμο που μας ακούει, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους αυταπασχολούμενους και βλέπουμε την κερδοφορία των λίγων και κλεπτών. Κύριε αυτή Τζίμα. Την πραγματικότητα και γι' αυτό πρέπει να πάρουν και την απάντησή τους οι κυβερνήσεις από την ίδια τη λαϊκή πάλι. Σας γιατί ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο λαός πρέπει να μετέχει σε αυτές τις εξελίξεις ενεργά. Κύριε Τζίμα, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας ως εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ευχαριστώ θερμά.